και να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, που είναι μαζί μας. Από τον οποίο και αν δεν θέλουμε απαντήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Ξανθό. Αν δεν θέλει ο κόσμος απαντήσεις. Ένα κράτος πρόνοιας που έχει διαλυθεί, δεν ξέρω αν υπήρξε και ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας στόχος πάντοτε της αριστεράς, ένα κράτος πρόνοια, και βέβαια οι δύο πυλώνες τους, υγεία και παιδεία, ας πιάσουμε την υγεία, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά τα πράγματα γιατί έχουμε ελλείψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ελλείψεις υλικών, έχουμε ελλείψεις κλινών, ιδίως στις ΜΕΘ. Παλιά λένε τα οχήματα στο ΕΚΑΒ. Πού βρισκόμαστε, Υπουργέ? Κύριε Δαράκη, η κατάσταση δεν είναι καλή και το ξέρουμε. Δεν θα διαφωνήσουμε επί των διαπιστώσεων. Αν και καμιά φορά υπάρχει μια τάση, την έχουμε νομίζω σαν χώρα και σαν λαός, να υπερπροβάλλουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά η περσινή. Πιστεύουμε όμως ότι με τις παρεμβάσεις που έχουμε δρομολογήσει και με την αυξημένη χρηματοδότηση η οποία έχει αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του 2016 και με τις δέσμες των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού αλλά και επικουρικού προσωπικού ή προσωπικού με συμβάσεις διετής, ειδικά για τις ΜΕΘ, πιστεύουμε ότι μέσα στο 2016 θα έχουμε μια σταθεροποιημένη λειτουργία του συστήματος και προσδοκούμε μια αναβάθμιση σταδιακά των υπηρεσιών προς τον κόσμο. Οι ελλείψεις στα υλικά είναι ένα αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας και ενός βραχυκυκλώματος στο σύστημα προμηθειών. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα οικονομικό. Σας λέω απλώς ότι υπάρχουν στα ταμιακά διαθέσματα των νοσοκομείων αυτή την περίοδο 315 εκατομμύρια ευρώ, ναι, τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, διότι ο μηχανισμός έκδοση ενταλμάτων, έγκριση ενταλμάτων από το ελεκτικό συνέδριο, το σύστημα του παρατηρητηρίου τιμών έχει μπλοκάρει, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προωθούνται προμήθειες για φτηνό υγειονομικό υλικό τη στιγμή. Φυσικά κύριε, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτό λέτε ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτή βεβαίως, τη στιγμή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το πάρκο δεν μηχανισμός έχει σταματήσει σε αυτό το χώρο. Προσέξτε, ακούστε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακούστε. Υπάρχουν τα χρήματα και δεν παίρνουμε γάζες, δεν παίρνουμε τίποτα. Βεβαίως. Διότι το σύστημα προμηθειών είναι απολύτως δυσλειτουργικό. Ξέρετε, κάναμε μια παρέμβαση τώρα στο τελευταίο νομοσχέδιο που πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει την κατάσταση. Υπήρχε, για παράδειγμα, για να καταλάβετε, αν κάποιος προμηθευτής για τους δικούς του λόγους έδινε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή αυτή, για να ξεσκαρτάρει το εμπόρευμά του επειδή ήταν υποχρεοκοπία κλπ. Μπορούσε αυτή η τιμή να είναι έμπνευση στο παρατηρητήριο τιμών, ήταν σημείο αναφοράς για όλη την αγορά. Οι υπόλοιποι προμηθευτές σε αυτή την τόσο χαμηλή τιμή αρνούνται να προσφέρουν, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλο το σύστημα. Και γι' αυτό παρατηρούνται ελλείψεις σε τόσο απλά και φτηνά υλικά. Ενώ ταυτόχρονα φυσικά γίνονται πολύ ακριβές εξετάσεις, πολύ ακριβές επεμβάσεις στο σύστημα υγείας. Δηλαδή η εικόνα ότι επειδή λείπουν καμιά φορά, και είναι πραγματικό αυτό και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των ασθενών και την αξιοπιστία του συστήματος, το να λείπουν όντως φτηνά υλικά από τα νοσοκομεία, και δίνοντας μια εικόνα ότι έχουμε μια τέλος πάντων τριτοκοσμική, ας πούμε, κατάσταση στο σύστημα υγείας, αυτό δεν είναι πραγματικό. Υπουργέ, παρόλα αυτά όμως με συγχωρείτε, αλλά και εσείς προηγουμένως είπατε ότι, ναι, το ένα κομμάτι είναι η καταγραφή του προβλήματος, ναι, το άλλο όμως είναι η λύση. Το άλλο και είναι η λύση. Εσείς ως κυβέρνηση οφείλετε να δώσετε απαντήσεις. Και το ερώτημα σας λέω ότι ήδη κάναμε μια παρέμβαση στο νομοσχέδιο. Τόσες ποινοί ποι γίνονται, δεν καταλαβαίνει κάποια στιγμή ο απλός κόσμος γιατί να μην γίνει μια αντίστοιχη, να διορθωθεί αυτό το πράγμα το οποίο εσείς περιγράφετε. Σας λέω ότι πρώτον, κάναμε μια παρέμβαση στο τελευταίο νομοσχέδιο αυτό για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου ή αλλιώς παράλληλο πρόγραμμα, που κατά την άποψή μου ήταν μια πολύ σημαντική ανακουφιστική παρέμβαση και όσον αφορά τους πολίτες και όσον αφορά το σύστημα υγείας. Σε αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, που ρυθμίσαμε την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλειας των ανθρώπων, που πήραμε μέτρα καλύτερης στελέχωσης του συστήματος υγείας, επιτάχυνση των κρίσεων, διευκόλυνση των προσλήψεων, κινήτρων για άγονες σε νησιωτικές περιοχές και ένα ολόκληρο πλέγμα παρεμβάσεων ενισχυτικών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, υπήρξε μια ειδική ρύθμιση για το Σύστημα Προμηθειών και για την ΕΠΗ, την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Όμως
Πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια γενικότερη αναδιοργάνωση. Επεξεργαζόμαστε τώρα ένα καινούριο μοντέλο λειτουργίας του συστήματος προμηθειών και πιστεύω ότι σε σύντομο χρόνο θα μπορούμε θα να το θέσουμε. Θα έχουμε ένα καινούριο νομοσχέδιο, λέτε. Βεβαίως. Θα καταδεχθεί σύντομα ένα καινούριο νομοσχέδιο. Ειδικά για τις προμήθειες θα έχουμε μια αλλαγή συνολικά του μοντέλου οργάνωσης αυτού του συστήματος, το οποίο ήταν και άφηνε πολλά περιθώρια για ασυδοσία και για σπατάλη και για συναλλαγή και για διαφθορά. Πότε το περιμένουμε αυτό, Υπουργέ? Μέσα στους επόμενους μήνες. Μέσα στους επόμενους μήνες. Τώρα κάναμε την πρώτη μας νομοθετική παρέμβαση. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι καλύψαμε ένα κενό θεσμικό το οποίο υπήρχε όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων ανθρώπων. Τώρα πλέον οι ανασφάλιστοι πολίτες με τη χρήση του ΆΜΚΑ και μόνο μπορούν να απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας περίθαλψης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς τριμελείς επιτροπές, χωρίς εμπόδια και ιθμούς, και να έχουν νοσηλεία, εργαστηριακές εξετάσεις και φαρμακευτική κάλυψη, που νομίζω ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αναρωτιέμαι όμως το εξής. Βρεθήκατε στην ανάγκη να διαβεβαιώσετε ότι κανένας ασθενής, ιδίως στα σοβαρά περιστατικά, δεν θα έχει πρόβλημα αν πάει, θα αντιμετωπιστεί, αν πάει στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε αυτή τη δήλωση? Αν πάει στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι κανένας. Διαβεβαιώνω ότι όποιος πάει υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του εκεί πέρα. Όταν λέτε υπάρχουν λίστες στις ΜΕΘ. Ναι. Ακόμα. Υπάρχουν όντως. Πώς διαβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος? Είναι δυνατόν να λέμε ότι κάποιος πρέπει να πάει στη ΜΕΘ, αλλά είναι σε λίστα. Δεν έχω ΜΕΘ. Προσέξτε, δεν έχει κόσμο. Αυτό, προσέξτε. Το πρόβλημα των ληστών αναμονής για κρεβάτια εντατικής είναι διαχρονικό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα ούτε καν της τελευταίας διετίας, τριετίας. Είναι αρκετά πιο πίσω. Πάντα η χώρα είχε μια υστέρηση στην ανάπτυξη κλινών εντατικής σε σχέση με το σύνολο των κλινών. Υπάρχουν κάποια διεθνή στάνταρ που προβλέπουν ότι από το σύνολο των κλινών που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία, ένα ποσοστό πρέπει να είναι κλίνες εντατικής. Αυτό το ποσοστό ποτέ δεν επιτεύχθηκε στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, του παγώματος των προσλήψεων επί μια πενταετία, και γι' αυτό και είναι σημαντικό το ότι φέτος για πρώτη φορά βάζουμε 3.500 εργαζόμενους μόνιμο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Πότε, μετά, Υπουργέ, από μια εξαετία παγώματος. Πότε, Υπουργέ, αυτές οι προσλήψεις? Κοιτάξτε, ήδη αυτές τις μέρες η πρώτη δέσμη που αφορούσε περίπου 1.000 άτομα, οι λεγόμενες 4K και 5K προκήρυξη, πάνε με τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, πάνε στα νοσοκομεία, καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους και πιστεύω ότι μέσα στο Μάρτιο θα αναλάβουν υπηρεσία. Διαβάζω μια ανακοίνωση του ΙΣΑ, ένα κομμάτι από την ανακοίνωση του ΙΣΑ. Οι καθυστερημένες προσλήψεις, λέει, προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν θα φέρουν πίσω τους ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έλλειψης κρεβατιών στις ΜΕΘ τον τελευταίο χρόνο. Ζητάνε μάλιστα μέχρι και την παραίτησή σας. Καλό είναι, κύριε Δάρα, όσοι έχουν θεσμικό ρόλο σε αυτή τη χώρα να προσέχουν πάρα πολύ, να με τις ενέργειες και τις πράξεις τους να μην πλήττουν την αξιοπιστία του συστήματος υγείας. Προβλήματα υπάρχουν, γίνεται όμως μια τεράστια προσπάθεια καταρχήν από το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, από τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό, να στηρίξουν και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες, αλλά και από την πολιτεία με τις δεδομένες δημοσιονομικές συνθήκες να κάνει το καλύτερο δυνατό. Εμείς είμαστε άνθρωποι της δημόσιας περίθαλψης, έχουμε υπηρετήσει το σύστημα υγείας, έχουμε κάθε λόγο να δώσουμε την προτεραιότητα που πρέπει και να στηρίξουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο τους ανθρώπους που έχουν να ανάγκη. Να δούμε κατάματα, προσέξτε, όμως, κατάματα τους αριθμούς. Προσέξτε. Λέτε έχετε λίστα 50-60 ανθρώπων την ημέρα για... Δεν είναι 50-60, έχει πέσει αυτές τις μέρες. Έχω σε καθημερινή βάση. Ναι, ναι. Να πούμε την εικόνα. Βεβαίως. Σε καθημερινή βάση μας ενημερώνει το ΕΚΕΠΗ και το ΕΚΑΒ, ναι, για 2 και 3 φορές τη μέρα για τα περιστατικά που είναι σε λίστα αναμονής. Τις τελευταίες μέρες είναι κάτω από 30 την ημέρα. Έφτασαν κάποια στιγμή στο πικ η διέταση αρχής του χρόνου να είναι 79 άτομα σε λίστα αναμονής. Με μια παρέμβαση που κάναμε τότε σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό, όπου αυξήσαμε τις διαθέσιμες κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα, προσθέθηκαν άλλες 40 κλίνες από ιδιωτικές κλινικές, και έγινε και μια προσπάθεια σε συνεργασία με τους εντατικολόγους μιας καλύτερης διαχείρισης των περιστατικών που είναι σε λίστα αναμονής, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και περιστατικά τα οποία
για λόγους πολλές φορές μεγαλύτερης ασφάλειας των γιατρών, ζητείται η συνδρομή της εντατικής θεραπείας, αλλά στην πραγματικότητα είναι περιστατικά που μπορούν να διαχειριστούν και να έχουν μια αξιόπιστη φροντίδα και σε κοινό θάλαμο. Η εικόνα που έχουμε πάντως είναι ότι τα περιστατικά που πραγματικά έχουν ανάγκη σήμερα, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση μιας-δύο ημερών, αντιμετωπίζονται και παίρνουν θέση σε κρεβάτια εντατικής. Με την παρέμβαση που θα κάνουμε, πιστεύουμε ότι θα εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο, διότι θα αυξήσουμε τις διαθέσιμες κλίνες, ειδικά στο λεκανοπαίδιο, όπου παρατηρείται το πρόβλημα. Στην υπόλοιπη χώρα, κατά βάση, δεν έχουμε λίστα αναμονής. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται. Δουλειά προφανώς γιατί έρχονται στην Αθήνα, έτσι. Μεταφέρονται οι ασθενείς και γιατί ακριβώς υπάρχουν κενά. Στα μεγάλα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς θα αυξήσουμε, θα σταθεροποιήσουμε τη λειτουργία των σημερινών κλινών και θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα αυτή. Είναι μια σημαντική ενίσχυση, είναι 500 άτομα. Σας λέω ότι το προσωπικό το οποίο υπηρετούσε την προηγούμενη περίοδο μέσω συμβάσεων και ελπνών ήταν 230. Διπλασιάζουμε λοιπόν το ανθρώπινο δυναμικό που θα έρθει να καλύψει τις ΜΕΘ. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε σε πιο έτσι, μόνιμη και σταθερή βάση. Σίγουρα η γρήπη επηρέασε την ζήτηση. Ήταν αυτή την περίοδο στο πικ της. Ευτυχώς αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αρχίζει μια πτωτική τάση. Και γι' αυτό σας έχουν κατηγορήσει. Παρακολουθούμε, κοιτάξτε. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ξαναλέω, διαβάζω πάλι από την ανακοίνωση του Ιατρικού. Ποιος ευθύνεται, λέει, για τους περισσότερους από 100 νεκρούς από την εποχική γρήπη. Ακούστε, για έλλειψη σας κατηγορούνε προληπτικού εμβολιασμού. Ακούστε, κύριε Δάρα. Νεκροί υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από τη γρήπη, όπως κάθε χρόνο. Αυτό που διαφοροποιεί τα πράγματα και αυξάνει ή μειώνει τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία σε εντατική και τους θανάτους είναι το στέλεχος το οποίο επικρατεί κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε ένα ιδιαίτερα λοιμωγόνο στέλεχος, είναι το πανδημικό στέλεχος του ΙΤΑ 1-1. Γι' αυτό και όπως και το χρόνο 11-12 και 13-14 είχαμε μεγάλη συρροή κρουσμάτων και μεγάλο αριθμό θανάτων. Οι οποίοι θάνατοι αφορούν κυρίως βεβαίως ανθρώπους με σοβαρά χρόνια προβλήματα και με υποκείμενους νόσους που δυστυχώς δεν είχαν εμβολιαστεί, γιατί χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού μακάρι να έφταιγε ο Υπουργός, θα τον αλλάζαμε τον Υπουργό και ενδεχομένως θα λυνόταν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι ζήτημα συνολικής κουλτούρας και του υγειονομικού προσωπικού αλλά και των ασθενών. Το υγειονομικό προσωπικό είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 10% είναι εμβολιασμένο. Ενώ θα πρέπει όλοι. Ενώ προφανέστατα δεν χρειάζεται ενημέρωση. Είναι προσωπικό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά και την ανάγκη εμβολιασμού και την υποχρέωσή του για να προστατεύσει και τη δική του υγεία αλλά και την υγεία των ασθενών. Το άλλο όμως είναι θέμα ενημέρωσης, έτσι, για τους πολίτες. Προσέξτε, υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κλίμα, ιδιαίτερα απέναντι σε αυτό το ιό. Είναι γεγονός αυτό που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην προηγούμενη, πριν από πολλά χρόνια, αναξιοπιστία της επιστημονικής κοινότητας της διεθνούς και η οποία είχε οθήσει τότε τις χώρες να κάνουν τεράστιες παραγγελίες εμβολίων, τα οποία ποτέ δεν χρειάστηκαν και δεν καταναλώθηκαν. Υπάρχει λοιπόν μια καχυποψία και νομίζω ότι θέλει μια πολύ συστηματική προσπάθεια. Βεβαίως θα χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης, βεβαίως χρειάζονται μέτρα, ας πούμε, προώθηση των εμβολιασμών, αλλά ξέρετε ότι αυτό από μόνο του δεν είναι επαρκές. Και επίσης να σημειώσω ότι το εμβόλιο καλύπτει δυστυχώς μόνο κατά 50 με 60% έχει αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή ούτως ή άλλως ένα ζήτημα ασφάλειας και από τη χρήση. Βεβαίως. Και γι' αυτό και ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται, διότι δυστυχώς από τους ανθρώπους που είναι στην εντατική, που μπήκαν στην εντατική και κατέληξαν, μόνο ένα 7% είχε εμβολιαστεί. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Πώς γίνεται τώρα να έχετε μειώσει την δαπάνη, τη φαρμακευτική δαπάνη 60%. Να παίρνει γενώσιμα ο κόσμος και να πληρώνει περισσότερα. Λοιπόν, όχι. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ πάω προσέξτε. Και αγοράζω τα γενώσιμα. Όχι, προσέξτε. Και όχι. Πληρώνω περισσότερα λεφτά. Όχι. Πληρώνει λεφτά περισσότερα όταν δεν επιλέγει γενώσιμο. Όχι. Προσέξτε. Πληρώνω γενώσιμα. Προσέξτε. Και πληρώνω περισσότερο από ό,τι πληρώνω. Γιατί αυξήσατε τη συμμετοχή που είχε.
Όχι, δεν αυξήθηκε η συμμετοχή. Μάλιστα. Η συμμετοχή δεν αυξήθηκε. Δεν αυξήθηκε το κόστος συμμετοχής. Προσέξτε. Έχουμε όντως μία μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και σωστά, διότι υπήρξε μία φούσκα την περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας με μία τεράστια έκρηξη της δαπάνης, είχε φτάσει στα 5,3 δις ευρώ, τελείως αναντίστοιχη με τα πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας. Αυτό κι αν ήταν πάρτι στον τομέα του φαρμάκου. Λοιπόν, τώρα έγινε μία βίαιη παρέμβαση, υπήρξαν οριζόντιες περικοπές, μειώθηκε η δημόσια δαπάνη, κατέβηκε στα κάτω από τα 2 δις, 1,945 για την εξωνοσοκομιακή. Για φέτος μπήκε πρώτη φορά κλειστός προϋπολογισμός και στον τομέα του νοσοκομιακού φαρμάκου. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι αυτή η μείωση της δαπάνης δεν μεταφράστηκε σε μειωμένη επιβάρηση του κόσμου. Λεστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο λόγος είναι ότι πρώτον αυξήθηκαν τα ποσοστά συμμετοχής. Μάλιστα. Κάποιες νόσοι ήταν στο 0%. Ναι, αυξήθηκαν εννοώ ότι. Δεν αυξήθηκαν, ναι. Ανησύχησα. Λέω ότι πληρώνω κατά λάθος. Όχι, όχι. Εννοώ δεν αυξήθηκαν την τελευταία περίοδο. Καλά, έχουν αυξηθεί από το περίπου 11-12 και μετά. Μειώστε τα. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτό, ναι, αυξήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, αλλά τα κρατάτε στις αυξήματα. Και η γιαγιά και ο παππούς και ο φτωχός άνθρωπος που σήμερα αντιμετωπίζει τα γενικότερα προβλήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσέξτε όμως. Εδώ υπάρχει λοιπόν το εξής πρόβλημα. Ενώ πέφτει η τιμή των γενοσίμων κατά βάση φαρμάκων, εάν δεν επιλέγεται γενώσιμο, στο οποίο πρέπει να βοηθήσει και ο γιατρός που είναι κρίσιμος κρίκος και ο φαρμακοποιός, ο οποίος επίσης αναζητούμε κίνητρο για να μπορεί και αυτός να προωθήσει το γενώσιμο, αλλά και ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να έχει χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής, εάν λοιπόν τελικώς δεν επιλεγεί γενώσιμο, ο ασθενής επιβαρύνεται με τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή του γενοσίμου και στη λιανική τιμή του πρωτοτύπου φαρμάκου, το οποίο έχει συνηθίσει να παίρνει. Άρα χρειάζεται να αυξήσουμε και την αξιοπιστία των γενοσίμων. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ήταν απαξιωμένα τα γενώσιμα, κύριε Δάρα και κύριε Δαράκη, δυστυχώς. Ενώ έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά γενώσιμα που παράγονται στη χώρα μας και πρέπει να στηριχτεί η εγχώρια βιομηχανία, επειδή ακριβώς προωθήθηκαν με ένα, έτσι, επιτρέψτε μου να πω, άκομψο τρόπο την μνημονιακή περίοδο, το εξέλαβε ο κόσμος ως μια συνταγή λιτότητας και ως μια προσπάθεια να του προωθηθούν φάρμακα. Μάλιστα. Μη καλής ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να πείσουν όλο το υγειονομικό σύστημα, πρέπει να πείσουν τους ασθενείς ότι τα φάρμακα, τα γενώσιμα που ελέγχονται φυσικά από τον ΕΟΦ, που πρέπει και αυτό να τον ενισχύσουμε και να δρομολογούμε την ενίσχυσή του με επιστημονικό προσωπικό για να διενεργεί τους ελέγχους που πρέπει. Τα φάρμακα λοιπόν που πιστοποιημένα είναι αξιόπιστα και έχουν θεραπευτικό ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα πρωτότυπα και τα off-patent, μπορούν να προωθούνται και να καλύπτουν τις ανάγκες ιδιαίτερα των χρονίων πασχόντων και των περιπατητικών ασθενών. Έχει να κάνει με το προσφυγικό. Αυτή η αύξηση των προσφυγικών ροών, άνθρωποι χιλιάδες καθημερινά που καταφθάνουν στην χώρα μας, που υπάρχει ένας κίνδυνος εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων στην χώρα μας, εάν το Υπουργείο είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και αυτούς τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο. Και με ποιο τρόπο. Θα σας πω, γιατί αυτό είναι και εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι το μείζον πρόβλημα αντιμετώπισης των προσφύγων δεν είναι το υγειονομικό ζήτημα. Είναι κυρίως οι συνθήκες διαβίωσης, διατροφής, στέγασης και ατομικών συνθήκων υγιεινής. Και έτσι συνέπεια το υγειονομικό. Ακριβώς. Ναι. Συνέπεια είναι το υγειονομικό. Ατομικών... Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι έρχονται κατά βάση είναι υγιής πληθυσμός. Είναι σχετικά νέοι άνθρωποι. Τώρα τελευταία έχουν προστεθεί και ηλικιωμένοι, περίλικες, παππούδες που πάνε μαζί, οικογενειακά όλοι μαζί. Υπάρχουν έγκυες γυναίκες, υπάρχουν παιδιά, τα οποία προφανώς έχουν ταλαιπωρηθεί από όλη την πορεία του προσφυγικού ρεύματος. Έρχονται στη χώρα μας λοιπόν, θέλουν μια καταρχήν υγειονομική εκτίμηση. Αυτό θα γίνεται στα hot spot. Σε αυτό συνδράμουν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ΚΕΛΠΝΟ και οι υπηρεσίες από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, αλλά θα συνδράμει και ο στρατός, οι γενικές δυνατότητες που έχει ο στρατός σήμερα.
Εμείς έχουμε ενισχύσει με μια προκήρυξη που έχουν επιλεγεί δηλαδή 140 άνθρωποι από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα ενισχύσουν τις δημόσιες δομές στα νησιά. Είναι γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Είναι μια ενίσχυση των δημόσιων δομών, γιατί προφανώς από τον προκαταρκτικό έλεγχο κάποιοι θα χρειαστούν παραπομπή στο δημόσιο σύστημα και θα πρέπει να πάνε εκεί, να εξεταστούν, να κάνουν εξετάσεις, να νοσηλευτούν ενδεχομένως. Είμαστε λοιπόν σε μια ετοιμότητα πρώτον στα σημεία υποδοχής και δεύτερον να οργανώσουμε στα τα κέντρα πιο μακρόχρονης παραμονής, όπως τώρα αυτό που οργανώνεται στα Διαβατά ή στο Σχιστό κλπ, όπου θα υπάρχει 24ωρη υγειονομική κάλυψη. Αντίστοιχα είχαμε προβλέψει και για τον Ελαιώνα και ένα διάστημα που υπήρχε στο Γαλάτσι, στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, στο ΤΑΚ Βοντό, όπου υπήρξε πολυήμερη παραμονή προσφύγων, είχαμε φροντίσει να υπάρχει 24ωρη υγειονομική κάλυψη, έστω με νοσηλευτικό προσωπικό και περιοδικά με γιατρούς. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Εμείς θα εξαντλήσουμε την δυνατότητα άντλησης πόρων από ευρωπαϊκά ταμεία για να ενισχύσουμε επιπλέον τις υποδομές μας, την επάρκεια των δημόσιων δομών και με φάρμακα, με υγειονομικό υλικό, με εμβόλια. Είμαστε σε συνεννόηση και με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και με τον ΚΕΛΤΝΟ και με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών που ασχολείται ειδικά με υγειονομικές κρίσεις. Μία κουβέντα που το χρειαζόμαστε. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ επεξεργασμένο σχέδιο που θα καλύψει αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα από την υγειονομική του πλευρά. Οι υπόλοιπες πλευρές, κατά την άποψή μου, είναι οι πιο σημαντικές και εκεί χρειάζεται συνδίκεια της Ευρώπης. Για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι πρέπει κι εσείς να φύγετε. Φοβάμαι μη φύγουμε και δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε κάτι για την ανακούφιση του κόσμου. Ισχύει η δήλωσή σας και σήμερα? Κοιτάξτε, για την ανακούφιση του κόσμου ήδη κάνουμε πράγματα. Νομίζω ότι ήταν μια παρέμβαση τομή αυτή όσον αφορά τους ανασφάλιστους ανθρώπους. Ήταν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο παρέμενε άλυτο. Τροφοδοτούσε τη λειτουργία των κοινωνικών γιατρών και φαρμακείων σε όλη τη χώρα, των πρωτοβουλειών κοινωνικής αλληλεγγύης, των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Υπήρχε ανασφάλεια, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που είχαν σοβαρά νοσήματα, όπως καρκινοπαθείς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν δημοσιεύματα καθημερινά. Άνθρωποι που με αγωνία αναζητούσαν μια πρόσβαση σε δημόσιο νοσοκομείο δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση. Αυτό είναι λοιπόν μια σημαντική αλλαγή. Διευκολύνει την κατάσταση. Θα πάρουμε τώρα, αυτό που μένει είναι όσον αφορά και τα φάρμακα και τις εξετάσεις των ανθρώπων να υπάρξουν επίσης παρεμβάσεις που θα μειώνουν την επιβάρυνση που ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αθρηστική τα τελευταία χρόνια. Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ.